Λοιπόν, παρακαλώ να ξεκινήσουμε, γιατί έχουμε με τα ταύτα και την πορεία. Να ξεκινήσουμε με προσευχή. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν, και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών. Ο Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Ασθενούν τον ιατρός, βασιλέον υπέρμαχος, τροπέο φόρε μεγάλο μάτης γεώργιε. Πρέσβευε Χριστό το Θεό, σωθήνε τα ψυχάς ημών. Θεοτάτη παρεμβολή του Κυρίου, Άγιοι και ευλογημένοι κληρικοί της Ελλάδος, αρχιερείς, ιερείς, μοναχοί και μονάζουσες, που συμμετάσχετε εις τον αγώνα αυτό της μαρτυρίας για την Ορθόδοξο πίστη, περιούσε λαέ του Κυρίου, ήρθε η ώρα να βροντοφωνήσουμε το στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου πρόσχομεν. Δεν θα μας σώσει η χλιαρή πίστη, δεν θα μας σώσει μόνο ο απλός εκκλησιασμός να λαμβάνουμε χάρη και δύναμη και να μην εξερχόμεθα εις μαρτυρίαν της πίστεως εις τα σωδούς και τα δρύμας. Θεωρούμε ότι ήρθε η εποχή να μαρτυρήσουμε όπως σε μαρτύρησε και ο Άγιος Μεγαλομάρτης Γιώργος. Και εκείνος μεν είχε καρφιά εις τα πόδια του, εμείς δεν έχουμε καρφιά. Ούτε φοβόμεθα, ούτε το μαρτύριο έχουμε, ούτε το μαστίγιο. Γιατί λοιπόν δεν ακούμε τη φωνή την μαρτυρική του αγώνος? Γιατί αυτές τις στιγμές δεν θα έπρεπε να ήταν όλοι οι δρόμοι γεμάτοι? Όταν άκουσαν την φωνή του Κυρίου να έρθουν να υπερασπιστούν τα όσια και τα ιερά. Λυπούμεθα γι' αυτό. Δηλαδή μόνο οι ελάχιστοι είναι εκείνοι που θα υποστηρίξουν την Ορθοδοξία και την Ελλάδα μας. Η Αποκάλυψη το λέει σαφώς, όφιλες να είσαι ζεστός
ή ψυχρός, αν είσαι χλιαρός θα σε μέσω. Και δυστυχώς ζούμε τα χρόνια της αποκαλύψεως και δεν το έχουν αντιληφθεί οι περισσότεροι χριστιανοί. Μόνο οι εκλεκτοί, αυτοί που παρίστανται στις συγκεντρώσεις πάντοτε, αυτοί που αφήνουν τα οικογενειακά τους και έρχονται από την άκρη της Ελλάδος, από όλα τα παρατήματα, έρχονται για να δώσουν τη μαρτυρία της πίστεως. Αυτοί πραγματικά είναι οι αγωνιστές. Μπορεί να μην δίνουν αίμα, δίνουν υδρότα, δίνουν μαρτυρία των εσχάτων χρόνων, διότι κινδυνεύουμε σαν Ελληνοορθόδοξο κράτος. Αυτό πρέπει να το καταλάβει το ιερατείο, να το καταλάβουν οι αρχιερείς και οι ιερείς. Πρέπει να βγούνε και να έρθουνε εις τον αγώνα αυτών, διότι αυτόν τον αγώνα της μαρτυρίας φοβάται ο διάβολος. Δεν είναι εποχή να μιλάμε για αρετές, να μιλάμε για ελεημοσύνες και αγάπες. Ο ίδιος ο Χριστός μας το είπε, τους φτωχούς τους έχετε, εμένα δεν θα με έχετε. Εάν χάσουμε τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, αν χάσουμε το θυσιαστήριο το Ορθόδοξο, το σώμα και το αίμα του Κυρίου, αλίμονο στην Ορθόδοξο Ελλάδα. Και βλέπουμε ότι σήμερα ο διεθνής σιωνισμός από τα μέσα μαζικής συσκοτήσεως, θα έλεγα, ότι χτυπάει την τιμή του ράσου, χτυπάει την Ορθόδοξο Εκκλησία. Και τώρα δυστυχώς έρχεται ο προκαθήμενος της Εκκλησίας να μας φέρει μετά τον Πάπα, να μας φέρει 500 αιρετικούς μέσα σε μία εβδομάδα, και την Κυριακή που θα έρθει θα διασκορπιστούν σε όλες τις εκκλησίες για να λερώσουν τα πάντα. Μακαριότατε ο πρώιμον αρχιεπίσκοπος ο κυρός Σεραφείμ, ο απελθόν εκ της γης, είχε αφισβητήσει δημοσία την ιδιότητα την εκκλησιαστική της Ρωμαϊκής Εκκλησίας και δεν τόλμησε Πάπας να πατήσει μέχρι τώρα. Τώρα ανοίξατε τη γεκόρποτα του έθνους, διότι αν χάσουμε την πίστη και προδώσουμε την Ορθοδοξία θα πέσουμε εις την οργή του Θεού, όπως έπεσαν στο Βυζάντιο, στην Κωνσταντινούπολη, που πρόδωσαν τότε στη Φεράρα της Φλωρεντίας. Γι' αυτό πρέπει να ανησυχούμε, να είμαστε επιποδός και να δώσουμε τη μαρτυρία της πίστεως για να δυσοπίσουμε τη δικαία οργή του Θεού. Τούτο σας λέω για να μην σας κουράζω περισσότερο. Εάν δείτε κασέτες του 1986, έγινε η πρώτη πανθρησκειακή συνεδρία στην Ασίζη. Εάν δείτε ότι συμμετείχαν 42 θρησκείες, αν δείτε γυναίκες ηθαγενείς να χορεύουν και να ουρλιάζουν και να τους αφήνει η Παπική Εκκλησία να ανεβαίνουν εις το θυσιαστήριο, εντός παρενθέσεως για μας, εάν δείτε τις συμπροσευχές με τους βουδιστάς και λοιπά, τότε θα δείτε ότι ο Πάπας τα έχει δώσει όλα στο διάβολο. Είναι ο ψευδοπροφήτης της Αποκαλύψεως. Είναι το δικέρατο θηρίο που βγαίνει από τη γη, που έχει μορφή Χριστού, αλλά μιλάει σαν δράκον.
Αυτός ο Πάπας είναι το όργανο του σιωνισμού. Δεν θα δεχόντουσα οι Εβραίοι, οι σιωνιστές, να συμπροσευχηθούν με Ορθοδόξους και μάλιστα με Χριστιανούς, εάν δεν είχαν το σχέδιό τους. Το σχέδιο είναι να διώξουν τη χάρη του Θεού από την Ορθόδοξη Εκκλησία, να γίνει έλλειμος με την ένωση με τον Πάπα, και αφού γίνει η έλλειμος αυτή, να προωθήσουν τον Πάπα που προωθούν με το πρωτείο και το αλάθητο σε όλες τις συνδιασκέψεις. Είναι ο πρώτος με λευκά που φορεί και κάθεται επί λευκού θρόνου, και αφού του δώσουν αυτό το κομμάτι της εξουσίας, να του τραβήξουν το χαλί, και τότε θα το δώσουν στον αναμενόμενο Αντίχριστο. Αυτό είναι το σχέδιο τους. Γι' αυτό δημιουργούν σκάνδαλα παντού και στα πατριαρχία παντού. Γι' αυτό λοιπόν εμείς, τελειώνω γιατί είναι κι άλλοι ομιλητές, είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε μέχρι θυσία αίματος και να ομολογήσουμε την αλήθεια και να κάνουμε αγώνα ώστε να ενημερώσουμε τους αδελφούς μας ότι νομίζω ότι κοπιάζουν ματέως όταν δεν έχουν το θάρρος να έρθουν σε ομολογιακή συγκέντρωση. Ζει Κύριος ο Θεός! Ο Χριστός θα νικήσει! Δεν θα εγκαταλείψουμε την Ελλάδα μας! Αν εγκαταλείψουμε την Ορθοδοξία, θα μας εγκαταλείψει ο Χριστός! Μη γεννητό! Γι' αυτό λοιπόν αγώνας! Χριστός Ανέστη! Και τώρα ο έγκριτος θεολόγος ο κύριος Σωτηρόπουλος, υποδεχθείτε τον, τον αγωνιστή. Ο αδελφός είπε ο έγκριτος θεολόγος, εγώ να είπω ο αφορισμένος. Εκεί στην Πέμπτη Ήπειρο, στην Πέμπτη Ήπειρο, βασιλεύει ένας μεγαλόσχημος ρασοφόρος που κήρυξε παρακαλώ, γραπτός και προφορικός, η μέρα Χριστούγεννα το 88, ότι ο Χριστός ήλθε στον κόσμο ατελής και αμαρτωλός. Ότι αυτός και όλοι εμείς καταγόμαστε από τα κτίνη. Ότι η Γραφή που λέει ότι ο Κύριος, ότι ο άνθρωπος έγινε κατ' εικόνα και ομοίωση του Θεού, η Γραφή που λέει αυτά τα πράγματα είναι μεγάλο παραμύθι. Κήρυξε επίσης ότι Ρωμαιοκαθολικισμός, δηλαδή παπισμός, και Ορθοδοξία είναι αδελφές εκκλησίες και το προβάδισμα έχει ο παπισμός. Το άλλο έτος κήρυξε, μετά τον αφορισμό μου, το έγραψε στο περιοδικό του, ότι ο Χριστός είναι κατώτερος από τον Πατέρα, αυτό που λένε οι Ιεχωβίτες. Και δεν τόλμησε, λέω τη φρασιολογία του, δεν τόλμησε ο Χριστός να φιλοδοξήσει, να αρπάξει ισότητα με τον Πατέρα. Προσφάτως έγραψε ότι ο προφήτης Ηλίας, ο μεγαλύτερος της Παλαιάς Διαθήκης, ο όμοιος του προδρόμου, είναι εγκληματίας διότι σφαγίασε τους ιερείς της Εσχήνης, τους προφήτες του Βάλ. Έγραψε επίσης ότι όταν γράφει τα ποιηματά του, τον εμπνέει ο Θεός Ερμής. Τον κατήγγειλα και γι' αυτό με αφόρησε ο Βαρθολομαίος με τους φίλους του Αυστραλίας.
Το ανέφερα επειδή δεν είναι προσωπικό θέμα. Λοιπόν, να ξέρετε, τα παπούτσα μου δεν έχουν λιώσει ακόμη από τον αφορισμό. Λοιπόν, δεν είναι προσωπικό θέμα, είναι θέμα πίστεως, αδελφοί μου. Χαίρο, διότι έχουν συγκεντρωθεί όχι χιλιάδες και μυριάδες, εκατοντάδες, αλλά εκατοντάδες εκλεκτοί. Κληρικοί, μοναχοί, λαϊκοί. Είναι το μικρό πίμνιο στο οποίο ευδόκησε ο πατήρ να δώσει τη βασιλεία. Είναι οι συνειδητοί χριστιανοί. Αδελφοί μου, μη στενοχωρήστε που είναι ολίγοι οι συνειδητοί χριστιανοί. Να χαίρετε, διότι είστε μεταξύ των ολίγων. Πάντα οι χριστιανοί ήσαν ολίγοι. Στις ημέρες μας που έχει γίνει αποστασία είναι ολιγότεροι. Στο μέλλον θα είναι ακόμη ολιγότεροι. Και όταν θα έρθει ο Χριστός, θα έβρει, είπε, την πίστη επί της γης. Θα είναι ολίγιστοι, πάρα πολύ ολίγοι. Αλλά όσο αξίζει ένα συνειδητός χριστιανός, δεν αξίζουν εκατομμύρια χαλαροί τύποι. Όπως είπε ο προλαγής σας αδελφός, ή αν δεν ενδιαφερόμεθα μόνο για την καθημερινότητα, αλλά ενδιαφερόμεθα και για την αιωνιότητα και προπάντων για τα αιώνια συμφέροντά μας, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι η πίστη. Άνευ πίστεως, λέει η Γραφή, είναι αδύνατο να ευαρεστήσει κανείς το Θεό. Τι άλλο λέει η Γραφή για την πίστη? Με την καρδιά πιστεύει κανείς για να δικαιωθεί και με το στόμα ομολογεί για να σωθεί. Αν πιστεύεις με την καρδιά και δεν ομολογείς με το στόμα, είσαι δηλός, δουλεύεις στη σκοπιμότητα, και τους δηλούς η Αγία Γραφή τους βάζει πρώτους μέσα στην κεωμένη λίμνη. Διαβάστε την Αποκάλυψη. Θα πιστεύουμε και θα ανοίγουμε φαρδί και πλατή το στόμα και θα διακηρύσουμε την πίστη μας. Ούρπι ετ όρπι, που λέει ο λόγος. Το τρίτο πράγμα σχετικά με την πίστη. Τι γράφει ο Απόστολος Ιούδας, ο αδελφός, ο καλός Ιούδας, όχι ο προδότης. Τι γράφει ο Απόστολος Ιούδας? Επαγωνίζεστε τι άπαξ παραδοθήσει της Αγίης Πίστης. Θα κάνουμε αγώνα να υπερασπίζουμε την πίστη που παραδόθηκε μια για πάντα στους πιστούς και δεν επιδέχεται προσθήκες, ούτε αφαιρέσεις, ούτε τροποποιήσεις. Τι είπε ο Χριστός? Όποιος λύσει μία ελαχίστη εντολή, όποιος ακυρώσει, απορρίψει, ως αιρετικός, μία ελαχίστη διδασκαλία, θα είναι ελάχιστος εν τη Βασιλεία του Θεού, που σημαίνει θα είναι πολύ μικρός για τη Βασιλεία του Θεού. Δεν μπαίνει στη Βασιλεία του Θεού. Θα πεθάνει και θα πάει κάτω, δεν θα πάει πάνω. Καθαρά και ξάστερα λόγια του Κυρίου. Τι είπε, αδελφοί μου, ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος που εορτάζαμε χθες? Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος είπε, εάν έρχεται κανείς προς εσάς με την ιδιότητα του αιρετικού, αν έρθει σαν το χώρο να του δώσουμε ένα πιάτο φαγητό, αν έρθει σαν άρρωστος να τον βοηθήσουμε να θεραπευτεί, αν έρθει σαν πολιτικός, σαν επιστήμον, ξέρω εγώ, σαν μπακάλις, εντάξει, θα έχουμε σχέσεις. Αν έρθει σαν αιρετικός,
δεν θα ανοίξουμε το σπίτι να τον βάλουμε μέσα και δεν θα τον πούμε χαίρετε. Τα λέει ο μαθητής της αγάπης που δεν ήταν φανατικός, δεν ήταν Ταλιμπάν όπως μας υβρίζουν δυστυχώς, υβρίζουν τους πιστούς, ανάξιοι ηγέτες της Ορθοδοξίας. Εδώ τώρα μας έφεραν τον Πάπα ως ελέγχθη προηγουμένως, μας φέρνουν και το συνονθήλευμα των αιρέσεων, το οποίο είναι λάθος και στην ονομασία, λέει Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών. Παγκόσμιο Συμβούλιο Αιρέσεων, η Εκκλησία είναι μία, εις μίαν Αγίαν Καθολική και Αποστολική Εκκλησία. Και εδώ δεν πρέπει να δεχτούμε τους αιρετικούς ως αιρετικούς όταν έρχονται μόνοι τους. Εμείς προχωρήσαμε και τους καλούμε εμείς οι ίδιοι να έρθουν. Και το θεωρούμε δόξα και τιμή. Και ό,τι λέει αν γίνει, και ό,τι αφού θα γίνει το συνέδριο των αιρετικών εδώ στην Αττική, ακούτε, ακούτε μυαλά. Αυτό θα δείχνει ότι μπορεί η Ορθοδοξία να συνυπάρχει αρμονικά με τις αιρέσεις. Η πλάνη με την αλήθεια, το φως με το σκότος, ο Χριστός με το Βελίαλ. Αδελφοί μου, δυο λόγια ακόμη θα είπω, γιατί θα ομιλήσουν κι άλλοι ομιλητές. Ακούστε, να συνειδητοποιήσουμε που και εμείς οι συνειδητοί χριστιανοί δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ζούμε στις παραμονές της εμφανίσεως του Αντιχρίστου. Αυτό που λέγεται παγκοσμιοποίηση, αυτό που λέγεται νέα τάξη πραγμάτων, αυτό που λέγεται νέα εποχή και αυτό που λέγεται οικουμενισμός, τον οποίον υποστηρίζει ο Πατριάρχης και άλλοι Πατριάρχες και Αρχιεπίσκοποι και Επίσκοποι και Θεολόγοι. Τι είναι? Είναι προετοιμασία να ενοποιηθεί ο κόσμος για να τον έβρει ενωμένο, έτοιμο ο Αντίχριστος. Προβλέπονται αυτά από τη Γραφή. Να τον κυβερνήσει και να τον καταστρέψει τον κόσμο. Τι λέει ο οικουμενισμός? Μας λέει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών πολλά υπέρ των παραδόσεων. Ναι, αλλά είναι οικουμενιστής. Ο οικουμενισμός λέει κάτω τα σύνορα, κάτω οι πατρίδες, κάτω τα δόγματα, κάτω οι θρησκείες, πανθρησκεία, αθρησκεία στην πραγματικότητα, δήθεν εν ονόματι της αγάπης και για τη συναδέλφωση των λαών και για την ειρήνη και για την ευημερία. Παραμύθια αυτά τα πράγματα, χριστιανοί μου. Να ξέρετε ότι δεν είναι μαζί μας οι ηγέτες της Ορθοδοξίας. Δεν είναι μαζί μας. Είναι μαζί με τους μεγάλους και τους τρανούς που έχουν μεσάνυχτα από πνευματικά θέματα ή εναντίον του χριστιανισμού. Λοιπόν, θα μείνουμε ολίγοι, θα γίνουμε ακόμη λιγότεροι, αλλά μη φοβήστε, είπε ο Χριστός, εσείς που αποτελείτε το μικρό πίμνιο. Θα υπάρξουν και κληρικοί, όπως είναι και στη συγκέντρωσή μας, πιστοί, και όταν προχωρήσει ακόμη περισσότερο το κακό, θα συσπηρωθούμε γύρω από τους πιστούς κληρικούς και θα διακηρύξουμε. Εμείς είμαστε η Εκκλησία και εσείς είστε οι αιρέσεις, θα πούμε. Και να ξέρετε, η Ορθοδοξία είναι δεδομένο από τον αρχηγό της πίστεως, τον Χριστό. Δεν διαλύεται, δεν χάνεται. Θα χαθούν οι κακοί Ορθόδοξοι, οι προδότες της πίστεως. Ζήτω η Ορθοδοξία! Και τώρα στο μικρόφωνο ο αγωνιστής της Ορθοδοξίας,
δημοσιογράφος κύριος Βίρλας, που τον απολαμβάνουμε στα κανάλια των τηλεοράσεων. Ένα χειροκρότημα παρακαλώ. Χριστός Ανέστη. Δεν θα σας πω πολλά, κάθε μέρα τα λέμε μέσα από τα σπίτια σας, μέσα από τα κανάλια, γιατί έχουμε αυτή τη στιγμή ενηλυμένη υποχρέωση δημοσιογραφική πάλι για εκκλησιαστικό θέμα που βάλετε ο μοναχισμός. Εκείνο που θέλω να πω, όλοι εσείς θα πρέπει και όλοι εμείς, χωρίς φόβο, χωρίς πάθος, με αγάπη, αλλά και η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Μην αφήσετε αιρετικών, μην αφήσετε σχισματικών, μην αφήσετε ανθέληνα να σας προσεγγίσει εσάς και τα παιδιά σας. Πρέπει να βάλουμε άπαντες τα στήθη μπροστά με οποιοδήποτε κόστος και να γίνουμε όλη αυτή τη στιγμή ένα κάρβουνο αναμένο προς όλη την επικράτεια και αλλαχού όπου υπάρχει ελληνοορθόδοξο στοιχείο και άλλη ορθόδοξη. Θα πρέπει λοιπόν να κάνουμε ομολογία πίστεως, δημοσίως και να μην φοβούμεθα. Δεν έχουμε να φοβηθούμε κανέναν. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να συντελέσετε και να παρακολουθείτε τα τεκτενόμενα εκ του σύνεγγης, ώστε να μην ευρεθόμεν άπαντες προαπροόπτου. Η καιρή ούμενετη είναι ένα σύνθημα που το ακούμε από τα φοιτητικά χρόνια, αλλά κανείς μας δεν έχει βάλει ως στόχο να πολεμήσει αυτό το οποίο λέγεται εχθρός του ελληνισμού και της ορθοδοξίας. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι το ψάρι βρωμά από την κεφαλή. Εγώ θέλω να στείλω μόνο δύο μηνύματα. Καθεκάστην τα λέγω, αλλά θα τα πω και μία νησέτη φοράν. Προς την εκτελεστική εξουσία αυτής της χώρας, που εμείς επιλέγουμε για να διοικήσουν το 98% των Ορθοδόξων Ελλήνων, απαιτούμε να διαφυλάξουν ως κόρην οφθαλμού τα ιερά και τα όσια, διότι θα μας βρούνε πλέον μπροστά τους εις τους επόμενους χρόνους, διότι είναι ανίκανοι να διοικούν ένα ορθόδοξο λαό και να μην βρίσκονται αυτή τη στιγμή μαζί μας κανένας από τους Εθνοπατέρας και τους 300 και τους 25 στην Ευρωβουλή. Όλοι εκμεταλλεύονται την ψήφο των ορθοδόξων προσίδιων όφελος και κανείς εξ αυτών δεν αγωνιά και δεν αγωνίζεται δια την Ορθοδοξία. Κλείστε τις πόρτες σε όλους αυτούς και ας μας βοηθήσει ο Τρισυπόστατος Θεός να πορευθούμε εν ειρήνη, εν αγάπη. Και επαναλαμβάνω το πρώτο του συνθήματος, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Μην αφήνετε να αλλοιώσουν τα σπίτια, τα παιδιά, τις οικογένειες, τις επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Το μήνυμα αυτό να φτάσει στα πέρατα της Οικουμένης. Να ξεσηκώσουμε άπαντες από όποιο μετερίζει μας έχει εντάξει ο Θεός. Είτε δημόσιο, είτε ιδιωτικό, είτε οικογενειακό, είτε προσωπικό. Να φτάσει το μήνυμά μας εις άπασαν την επικράτεια. Να ξεσηκωθεί ο κόσμος. Διότι εμείς ο λαός είμεθα η Ορθοδοξία, εμείς είμεθα το ελληνικό έθνος και εμείς έχουμε υποχρέωση να κρατήσουμε την παρακαταθήκη ταύτην εν ενή στόματι και μία καρδία, άνε φόβου και πάθος. Ζήτω η Ορθοδοξία, ζήτω ο ελληνισμός. Χριστός Ανέστη. Και τώρα στο μικρόφωνο ο προτεργάτης του κινήματος και αγωνιστής κύριος Γεώργιος Μαρκουλάτος. Υποδεχτείτε τον. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Άγιοι του Θεού, σεβασμιότατοι, Τίμιο Πρεσβυτέριο, ευλογημένη χωρία των μοναζόντων και μοναζουσών, περιούσιε λαέ του Κυρίου, χρόνια πολλά και σήμερα έχουμε τον θρίαμβο της Αναστάσεως. Σήμερα μπορούμε όλοι από τα μύχια της ψυχής μας, αφού ψηλαφίσουμε το σώμα, το πληγωμένο σώμα του Κυρίου, να φωνάξουμε μαζί με τον Απόστολο Θωμά.
ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Δεν γνωρίζουμε άλλον Θεό. Δεν ξέρουμε άλλη πίστη. Ξέρουμε την Αγία μας Ορθοδοξία, αυτή που μας παρέδωσαν οι πατέρες, αυτή που έχει οριοθετήσει το Πανάγιον Πνεύμα. Αυτήν την Ορθοδοξία γνωρίζουμε, μέσα σε αυτήν την Ορθοδοξία ζούμε, αισθανόμεθα, κινούμεθα και υπάρχουμε. Αυτήν την Ορθοδοξία, την ακαινοτόμητη, την Ορθοδοξία που δεν έχει ρητίδα ή σπήλο ή τίτωτι ούτων. Για αυτήν την Ορθοδοξία παλεύουμε, αδέλφια μας. Για αυτήν την Ορθοδοξία σας καλέσαμε να έρθείτε από τη μια άκρη της Ελλάδος έως την άλλη. Και θέλω να πω κάτι προημιακά στην αγάπη σας. Όσοι φτάσαμε μέχρι εδώ με πραγματική την δύναμη της πίστεως, θα ζήσουμε και από ένα θαύμα, αλλά και ένα θαύμα μεγάλο γίνεται στον ουρανό και στην γη, γιατί αυτήν την ώρα το μικρό πίμνιο, το τετιμημένο ράσο και ο λαός του Θεού δεν είναι αυτός που φαίνεται. Ανακαλύπτει τον μεγάλο θησαυρό που έχει. Ποιος είναι ο θησαυρός? Οι Άγιοι Πάντες, η Υπεραγία Θεοτόκος, η Επουράνιε και Νοερέ Θείε Δυνάμεις, και διεκδικούμε τα δικαιώματα της δόξης του Κυρίου. Και όταν σήμερα έχουμε 4 συγκεκριμένα θέματα, το ένα πιο δυνατό και πιο καυτό από το άλλο, σε αυτά τα θέματα θα πούμε την δική μας θέση, θα διαβοήσουμε προς πάσαν κατεύθυνση το όχι των ψυχών μας. Δεν θέλουμε λοιπόν την κίνηση του οικουμενισμού μέσα στην Αγιοτόκο Ελλάδα. Δεν θέλουμε τους αιρετικούς να αλωνίσουν τις εκκλησίες τις Ορθόδοξες. Δεν θέλουμε αυτήν την ώρα να προδοθεί η Αγία μας Ορθοδοξία που συνεχώς προδίδεται από το 1924 μέχρι αυτήν την ώρα. Τώρα έφτασε στο αποκορύφωμα και πρέπει όλοι να φωνάξουμε το Αρχαγγελικόν «Στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου» και να προσέξουμε. Το άλλο θέμα είναι για το τέμενος που πρόκειται να γίνει στην Παιανία. Λέμε και είμεθα κάθετη, όχι στην Παιανία, όχι στην Αττική Γη, όχι στην ευλογημένη Ελλάδα. Τελεία και παύλα. Το τρίτο θέμα είναι οι μεθοδεύσεις για τα ηλεκτρονικά φακελώματα. Όχι και στο ύποπτο και πολύ ένοχο ευρωπαϊκό, δηλαδή αμερικανικό διαβατήριο. Όχι σε όλα εκείνα που μεθοδεύουν για να μας δώσουν το χάπι σιγά σιγά. Εμείς παλέψαμε όλοι μαζί από το 1986 και είπαμε ενώπιον Κυρίου Σαββαώθ ότι δεν θα δεχθούμε την ηλεκτρονική ταυτότητα. Και ο Κύριος των δυνάμεων, όχι η δική μας αδυναμία,
μέχρι σήμερα δεν έχει επιτρέψει. Και τελευταίο θέμα είναι το θέμα του Ευρωσυντάγματος. Για θέμα που δεν ρωτηθήκαμε, δεν μας δεσμεύουν οι 300 της Βουλής των Ελλήνων. Και θα πρέπει να γνωρίζουμε καθαρά και εξάστερα και να το μάθουν ότι η Βουλή αυτή δεν είναι συνταγματική ούτε καν αναθεωρητική Βουλή. Πώς λοιπόν, αφού δεν μπορεί να τροποποιήσει και να αλλάξει και να αλλοιώσει οποιαδήποτε παράγραφο και άθρον του συντάγματος που ισχύει σήμερα, το καταργούν στην ουσία ψηφίζοντας χωρίς να ρωτήσουν με δημοψήφισμα τον ελληνικό λαό την ευρωπαϊκή συντακτική πράξη. Ρωτήστε τους βουλευτάς που ψηφίσετε, ρωτήστε την σημερινή κυβέρνηση γιατί κάνει αυτήν την παρανομία και δεν σέβεται τον ορθόδοξο ελληνικό δημοκρατικό λαό. Χωρίς δημοψήφισμα δεν μπορούν να έχουν απόφαση πάνω σε αυτό το θέμα. Και λέγω στην αγάπη σας, γιατί ακούστησαν αρκετά πράγματα, αλλά δεν ακούστηκε ένα, ότι οι νικητές, αδέλφια μου, είμαστε εμείς. Ο Χριστός θα νικήσει, η Ορθοδοξία θα λάμψει. Και πρέπει αυτήν την ώρα αυτό το μήνυμα να μεταφέρουμε από τη μια άκρη της Ελλάδος και γιατί όχι από τη μια άκρη της ανθρωπότητος έως την άλλη. Ήρθε η ώρα και η προϋπόθεση είναι μία. Όσοι είναι εδώ και είναι από όλα τα σημεία της Ελλάδος και ιδιαίτερα οι αρχιερείς και οι ιερείς του Πατρόου Εορτολογίου εγκληματούν καθαρά και εξάστερα εάν δεν πραγματώσουν εν ονόματι Κυρίου την ενότητα στα βασικά και ακρογωνιαία και θεμελιώδη δόγματα και παραδόσεις της πίστεώς μας, μεταξύ των οποίων είναι και το Πάτριον Εορτολόγιο. Ένα λεπτό. Αυτήν την ώρα ομιλώ για αυτούς που τηρούν και τα δόγματα και τις παραδόσεις. Αυτοί λοιπόν δεν έχουν καμία δικαιολογία. Ένα... τα και τις παραδόσεις. Κάτσε σε παρακαλώ, Νικόλα, κάτσε σε παρακαλώ. Κάνε με εξήγηση. Λοιπόν, εδώ είναι, εδώ είναι καθαρά τα χαρτιά. Ενότητα χωρίς την τήρηση των δογμάτων και των παραδόσεων δεν πραγματοποιείται. Εδώ δεν μπορούμε εμείς που έχουμε τηρήσει δόγματα και παραδόσεις να ρίξουμε τον εγωισμό, να αγωνιστούμε, να θυσιαστούμε για μία ενότητα πίστεως που θα είναι κοινωνία Αγίου Πνεύματος. Εμείς θα πούμε την αλήθεια, αδέλφια μου. Δεν μας ενδιαφέρει η άποψη ουδενός. Μιλάμε την γλώσσα της αληθείας και δεν έχουμε προσωποληψία και προσωπολατρία σε καμία περίπτωση. Αν θέλαμε να υπηρετήσουμε τους ανθρώπους, όπως λέγει ο Θεηγόρος Παύλος, δεν θα ήμεθα στρατευμένη εν ονόματι Κυρίου. Σας τα λέμε και με αυτήν την προϋπόθεση σας θέλουμε
κλήρο και λαό κοντά μας. Αν θέλετε να είστε προσωπολάτρες, αν θέλετε να μην λέτε ολόκληρη την αλήθεια, αυτό δεν αφορά αυτήν την ώρα την στράτευση του Παναγίου Πνεύματος, τον αγώνα της ομολογίας. Μπορεί να μην καταλαβαίνετε τι λέω, είναι όμως αληθινά και πραγματικά, και εμείς γνωρίζουμε αυτά που λέμε με σημεία πολλά στην πορεία των 20 ετών του αγώνος. Το παλαιό λοιπόν εορτολόγιο κρατάει τα κλειδιά του Άδου. Το παλαιό εορτολόγιο κρατάει κλειστή ακόμη την Βασιλεία των Ουρανών. Εάν υπάρξει αυτήν την ώρα δάκρυ και προσευχή από όλους όσους παρίστανται εδώ και φωτίσει ο Κύριος και ανοίξει την διάνοια και μαζέψει το ακάθαρτο πνεύμα που το είδαμε σε έναν έντονο δαιμονισμό ακόμη και στα ιερά εκείνα σκηνώματα της δόξης του Κυρίου, τότε να ξέρετε ότι το επόμενο βήμα θα είναι η επιστροφή της κρατούσης Εκκλησίας. Εις το Πάτριο Εορτολόγιο δεν έχει άλλη επιλογή. Δεν είναι παρονιχίδα, είναι θεμελιώδες, διότι διασπά την ενότητα των πιστών και δίνει τον διχασμό ενώπιον του θρόνου της δόξης του Κυρίου. Και τελειώνοντας, λέγω στην αγάπη σας ότι μπορούμε αυτήν την ώρα, εάν πράγματι εδώ ήρθαμε για να ζήσουμε το θαύμα, να έχουμε τις επόμενες στιγμές. 4 τεινά. Την δικαίωση του ανθρωπίνου γένους από τον Παντοκράτορα Θεό. Να έχουμε τον περιορισμό του ακαθάρτου πνεύματος. Να έχουμε την δόξα του Κυρίου σε όλη τη γη και κυρίως εμείς να είμεθα η συνεργή από τη μια άκρη της Ελλάδος έως την άλλη, για να ακουστούν πράγματα που θα τα ακούσετε και στην δική σας περιοχή. Είναι ελπιδοφόρα τα μηνύματα, αρκεί να αλλάξουν πράγματα και η ενότητα της πίστεως να γίνει πραγμάτωση της κοινωνίας του Αγίου Πνεύματος. Και τότε ο μεγαλομάρτυρας και τροπεοφόρος Γεώργιος θα γίνει τον εχμαλώτων ελευθερωτής, θα γίνει τον πτωχών υπερασπιστής, θα γίνει ασθενούντων ιατρός και βασιλέων υπέρμαχος. Εύχομαι λοιπόν όλα αυτά να πραγματοθούν και με το συγχωρήσομεν πάντα τη Αναστάση και ούτω βοήσομεν. Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Και τώρα σας παρακαλώ, ο πρόεδρος του ΠΟΣΕΟΠ, ο έγκριτος δικηγόρος και νομικός του ΕΛΚΙΣ, ο κύριος Κωνσταντίνος Δερνιτσιώτης, υποδεχτείτε τον. Μπράβο, Γιώργο.
αγωνιζόμενε χριστιανικέ λαέ του έθνους και της Ορθοδοξίας. Χριστός Ανέστη! Ως εκπρόσωπος του Πανελληνίου Χριστιανικού Συλλόγου Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη, σας καλωσορίζω και εγώ σε αυτήν τη συγκέντρωσή μας. Σήμερα η Ορθοδοξία βάλεται ανοιχτά από παντού υπό διάφορα προσχήματα και εις όλους τους τομείς. Ο σκοπός αυτός των αθέων είναι το ξεθεμελίωμα της χριστιανικής θρησκείας από την πατρίδα μας. Άρχισαν πρώτα με το σταυρό στο κοντάρι της σημαίας. Με το σταυρό στο κοντάρι της σημαίας. Έπειτα άρχισαν με το σταυρό, το βάλαμε στην άκρη της σημαίας. Συνέπεισαν την απαγόρευση της προσευχής στα σωλεία με την κατάρτιση του θρησκεύματος της ταυτότητας, με την κατάρτιση των θρησκευτικών στα σωλεία και άλλα πολλά. Αγωνιούν ή θέλουν να αγωνιούν αυτοί οι άθεοι ότι η Ορθοδοξία είναι στενός συνυφασμένη με αυτήν ταύτην την Ανάσταση και την ύπαρξη του έθνου μας. Και πάντοτε ο πανσεβάσμιος κλήρος ήταν μπροστά εις όλους τους αγώνες της πατρίδας μας για την ελευθερία και την ανεξαρτησία της. Πάπα Φλέσσας, Σαμουήλ, Διάκος, Γρηγόριος ο Πέμπτος, Μακάριος της Κύπρου, και το επαναλαμβάνουμε και θα το επαναλαμβάνουμε πολλές φορές ότι είναι πλέον ή βέβαιον ότι αν δεν υπήρχε η Ορθοδοξία, δηλαδή αν δεν υπήρχε το Ράσο, όλοι οι Έλληνες θα ήμασταν ακόμη ραγιάδες των Τούρκων και θα μιλούσαμε τουρκικά, εάν τα κρυφά σχολεία με τους παπάδες, τους δασκάλους, δεν διατηρούσαν την ελληνική γλώσσα, έχοντας ως μόνα διδακτικά βιβλία το Ιερόν Ευαγγέλιον και την Αγία Γραφή, απόδειξε και την Αγία Γραφή. Τρανή απόδειξη της σημασίας της Ορθοδοξίας στους αγώνες μας είναι ότι οι αγωνιστές του 21, πριν ρηχτούν στη μάχη κατά των Τούρκων, καλούσαν τους ιερείς να ευλογήσουν τα όπλα των, και όπως είναι γνωστόν ο ίδιος ο πολέμαρχος ο Κολοκοτρώνης, το 1821 εμψυχώνουν τους μαχητάς του, έλεγε ότι ο Θεός έβαλε την υπογραφή του δια την απερευθέρωση της Ελλάδος και δεν την παίρνει πίσω, κεντρίζουν έτσι την θέληση των πολεμιστών του για αγώνα. Πρέπει να ξέρουν όμως όλοι οι ντόπιοι και οι ξένοι εχθροί του έθνους μας ότι η αθεία δεν θα περάσει στην Ελλάδα. Οι Ορθόδοξοι Έλληνες αγρυπνούν και φροντοφωνάζουν. Κάτω η αθεία! Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω το έθνος! Και τώρα στο μικρόφωνο ο αγαπητός ιατρός Αθανάσιος Παπαγεωργίου από την Παιωνία θα σας μιλήσει για το τέμενος. Υποδεχτείτε τον. Άξι! Άγιοι διακονητέ του Ορθοδόξου Κλήρου, Τίμιον Πρεσβυτέριον και αδελφοί εν Χριστώ, Χριστός Ανέστη! Αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως ήθελε να μπει βαθιά μες στην καρδιά μας. Εσείς είστε οι ενθυμίζονται στην ζύμην που όλο το φύραμα ζυμεί. Εσείς είστε οι πυρήνες που θα μεταλαμπαδεύσετε την αλήθεια του Κυρίου προς δόξαν αυτού. Τα μηνύματα των καιρών, έστω κι αν δεν είναι οι έσχατοι καιροί, είναι εξίσου δυσίωνα δυστυχώς. Μας περιμένουν πολλά δεινά. Η πανέρεση του οικουμενισμού στηριζωμένη σε βακτηρίες, όπως εθέσπισε η παγκοσμιοποίηση τα νέα φρούτα της εποχής κατά τη νέα τάξη πραγμάτων, ευόδωσε σήμερα εδώ σε αυτή την Αγία Πόλη που κάποτε ομίλησαν και περπάτησαν πανάγιοι άνθρωποι να στηθεί το 6ο Παγκόσμιο Συμβούλιο των Εκκλησιών
πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δύο ήταν στην Καμπέρα, δύο στην Ασίζη, μία στην Κύπρο, τώρα εδώ. Για να γνωρίσουμε κι εμείς τους αιρετικούς ανά τον κόσμο, οι οποίοι κάθε άλλο θέλουν να προσφέρουν εδώ παρά στην Ορθοδοξία. Όμως τους αγκαλιάσαμε. Τους αγκαλιάσαμε γιατί ποιος ξέρει, μπορεί να πάρουν ένα μήνυμα από την Ορθόδοξο Ελλάδα αντί να αφήσουν κάποιο μίασμα από τις δικές τους αιρετικές πράξεις. Το θέμα μας δεν είναι αυτό. Το θέμα μας είναι διακαές, όπως ακούσατε και από τον κύριο Πρόεδρο. Είναι λίγο αναγωνιστικό, διότι στην ΠΕΕΝΗΑ αυτή τη στιγμή επιτελείται μία μεγάλη προδοσία εδώ και 6 χρόνια, μία προδοσία κατά την οποία ξένες σκοτεινές δυνάμεις επέβαλαν το υποτιθέμενο τέμενος, αλλά εσείς μην κάνετε το λάθος να θεωρήσετε ότι πρόκειται περί ενός ναού για να κάνει ο καθένας τις λατρευτικές τους ανάγκες και ό,τι ήθελε γύρω από την προσευχή του και τα λειτουργήματά του. Κάθε άλλο. Αυτό που επιζητούν από τη χώρα μας είναι ένα κράτος εν κράτη. Ορθόδοξο ήταν και το Κόσοβο κάποτε και κατάντησε αυτή τη στιγμή να είναι Ισλαμικό. Με αυτό τον τρόπο χτίζουν τον αποχριστιανισμό της χώρας, τον Ισλαμισμό των Ελλήνων και το ξερίζωμα των Ελλήνων Ορθοδόξων από την πατρίδα τους. Είναι μία από τις πολλές παγίδες που μας έχουν στήσει τους τελευταίους καιρούς. Τη μια διώκουν την Ιερά Μονή Εσφυγμένου, την άλλη στα Συμβούλια της Επικρατείας γίνονται ένα σωρό διατριβές, προστριβές και διαπλεκόμενα. Τη μια αναβολή, την άλλη αναβολή, μέχρι ότου να έρθουν οι συγκυρίες των καιρών για να μπορέσουν κάποιοι να επιδιώξουν με το μαλακό, δηλαδή να μας φάξουν με το μπαμπάκι. Στην περιοχή που προσβάλλεται αυτή τη στιγμή, που είναι ο λόφος Χούσμουζα στην Παιανία, σε υψόμετρο 280 μέτρα από τη θάλασσα, αυτοί οι κύριοι διατίθενται να φτιάξουν πολλά τζαμιά, όχι ένα τζαμί, με πολλούς μιναρέδες να σκίζουν τους εθέρες της Μεσογείας σε ύψος 67 μέτρων από την κορυφή του λόφου, όταν η δόμηση στην περιοχή είναι 9,5 μέτρα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι ξεκινάμε με παράνομες ενέργειες με το καλημέρα. Το ελληνικό καθεστώς και κράτος τους παρέθεσε παραχωρητήριο γης 35 στρεμάτων. Υπάρχει λατρευτικός χώρος στη χώρα μας σε έκταση 35 στρεμάτων, και εάν με τον νόμο των αμοιβαιοτήτων των εθνών και λαών θα έπρεπε και εμείς να ζητήσουμε κάτι από τις μουσουλμανικές χώρες και δεις τη χρηματοδότη χώρα που μεταξύ των 26 που έχουν προσυπογράψει το αίτημα απέτηση από το ελληνικό καθεστώς είναι η Σαουδική Αραβία. Εκεί απαγορεύεται να κάνει κανείς και το σταυρό του και να φέρει οποιοδήποτε σύμβολο απάνω του εκτός από τα μουσουλμανικά. Αυτοί λοιπόν έχουν την απέτηση να κάνουν σχολεία, εντευκτήριους οίκους, πανεπιστήμια, θεολογικές σχολές του Ισλάμ, βιβλιοθήκες, γυμναστήρια, μέχρι και κημητήρια. Αυτό δεν λέγεται τέμενος, λέγεται κράτος εν κράτη. Κράτος εν κράτη, όπως είναι το Βατικανό εν Ρώμη, όπως είναι το Νεοκόσοβο, όπως είναι κάθε κράτος εν κράτη, το Μονακό, η Ελβετία κλπ, τα οποία ξέρετε, παρότι δεν διαθέτουν στρατούς, πόσο καλά διαφυλάσσονται και πόσο καλά ως χώρην οφθαλμού το περιποιούνται οι κύριοι ταγοί των ξένων κέντρων αποφάσεων από κάθε
από κάθε γωνιά του πλανήτη που είναι προκαθορισμένοι να βεβηλώσουν κάθε ειλικρινή, ορθόδοξο και αληθή προϋπόθεση που ο Θεός ήθελε η χάρις του να βρίσκεται στην αγαπημένη του κληρονομία που είναι η Ελλάς. Εμείς επιμένουμε στο μήνυμα της Αναστάσεως και στο φως της Αναστάσεως. Με αυτό το αναστάσιμο φως διατηρήθη στη ζωή το τότε ευσεβές ελληνικό γένος, πρώτα από τα πονηρά χρόνια των Λατίνων, έπειτα τα σκοτεινά χρόνια της τουρκοκρατίας μέχρι σήμερα. Τι περιμένετε, μόνο ένα τέμενος? Πολλά δυνά μας περιμένουν, που για μας είναι η ευκαιρία για ομολογία και γιατί όχι ακόμα και για μαρτυρία. Ο μισθός είναι στους ουρανούς. Κάθε τι άλλο το υλικό είναι επίγειο. Εδώ γεννιέται και βιώται, εδώ τελειώνει. Η ψυχή θα πάει αλλού και εκεί θα παραδώσουμε το ανάλογο των πράξεών μας. Εμείς και όλοι αυτοί που μας κάνουν τους έξυπνους σήμερα. Είναι ολοφάνερο ότι το κοινό περί έθνους και όχι μόνον αίσθημα για όλους εμάς είναι σαφώς καταρακωμένο έως ασύμβατο με το Λάβαρο της Επαναστάσεως του 21 που έγραφε «Ελευθερία ή θάνατος». Εμείς αυτό από τους παππούδες και τους προπάπους, όλοι αυτοί είπαν ψέματα στα παιδάκια τους, θέλαν το κακό τους ή ήθελαν την συνέχεια την ιστορική και θρησκευτική αυτού του έθνους. Αυτά είναι τα σημεία των καιρών, τα σημεία του βήματος είναι να βιαστώ γιατί έχουμε αργήσει. Φοβού τους Δαναούς λοιπόν και δώρα φέρω αξία και δεν θα τους πέσει κακό. Αυστηρότατα δηλώνουμε ότι είμαστε και θέλουμε να παραμείνουμε Έλληνες και Ορθόδοξοι σε μια Ελλάδα που μεγαλουργεί και όχι σε μια Ελλάδα που φύγει ενάντια στη βούληση και μαρτυρία των προγόνων μας. Και σαν τέτοιοι είμαστε έτοιμοι και να πεθάνουμε ακόμα. Ας προσευχηθούμε στον Κύριο Αναστάντα όπως περισσώσει κάθε τι το Άγιο Ορθόδοξο και Ελληνικό να αποστρέψει τα βέλη του πονηρού, να μας σκεφάσει και να μας περιφρουρήσει. Να μην γίνει ανατέμενος. 700 έχουμε. Εάν κάθε θρησκεία ζητήσει άλλα 700, τι θα μείνει σε εμάς στη χώρα μας. Καταλάβετε το ότι δεν πρόκειται περί τεμένους. Πρόκειται περί ενός κράτους εν κράτη. Και να το λάβει πολύ σοβαρά η ελληνική κυβέρνηση να σταματήσει εδώ και τώρα, διότι το έχουμε δηλώσει κατ' επανάληψη ότι είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε τη ζωή μας υπέρ της Ορθοδοξίας, υπέρ κάθε Ορθοδόξου στοιχείου που ορθοτομεί το λόγο της αληθείας του Κυρίου. Όχι στα ξένα κέντρα αποφάσεων και συναποφάσεων το σύνθημά μας. Όχι στις πολυπολιτισμικές καλύπτρες των πονηρών διεθνιστών. Όχι στην κονσερβοποίηση της Ορθοδοξίας, στην πανέρεση του οικουμενισμού και της πανθρησκείας. Όχι στις πάσεις φύσεως, σκοτεινές παγίδες που εν είδη δουρίου ύπου, όπως και το τέμενο στην Παιανία, έρχονται να αφελληνίσουν και να αποχριστιανίσουν τη χώρα. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες Ορθοδόξους και μόνον. Να αντιληφθούμε όλα τα ανωτέρω και τότε θα καταλάβουμε ότι δεν υπάρχει χώρος για κανένα τέμενο στην Παιανία και για κανένα άλλο τέμενο στην Ελλάδα και σε όλη τη χώρα. Αντιθέτως επιμένουμε το όραμά μας που ξεκίνησε συν Θεώ και ήθε να πραγματοποιηθεί τάχιστα, που είναι το τάμα του έθνους. Αυτό θα γίνει. Και προκαλούμε την ελληνική κυβέρνηση στην εν λόγω προκληθήσα περιοχή αντί του μυαρού τεμένους να γίνει το τάμα του έθνους που ήτανε και η παράκληση και η προσευχή των παλικαριών του 21 ήθε να πραγματοποιηθεί.
Ναι στο τάμα του έθνους! Όχι σε κάθε τέμενο στην Ελλάδα! Χριστός Ανέστη! Φτάσαμε προς το τέλος και τώρα ο αγωνιστής της Βορείου Ελλάδος έρχεται στο μικρόφωνο να μας μεταφέρει την ελληνική και ορθόδοξη πνοή της Θεσσαλονίκης, Αναστάσιος Θεοδωρίδη. Να τον υποδεχθείτε. Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Χριστός Ανέστη! Άκουσα προηγουμένως κάποιον που εφώναζε, αδερφό. Ναι, η Μακεδονία είναι ελληνική. Οι Άγιοι Πατέρες διαπίστεως αγωνίστηκαν και εργάστηκαν τη δικαιοσύνη. Με αποτέλεσμα πολλοί από αυτούς να φωνευτούν, άλλοι να φυλακιστούν, άλλοι εθλίβησαν εν μέσω κακουχιών, πλανόμενοι σε ερημιές και όρη και σπήλαια. Και ούτε πάντα σε μαρτύρησαν δια του Χριστού την πίστη την Αγία. Και εμείς σήμερα, αδελφοί μου, τι πράττουμε, πόση θλίψη νιώθουμε εάν τολμήσουμε να συγκριθούμε με τους Άγιους Πατέρες. Μισαδελφία, συκοφαντία, κατάκρισης, σκάνδαλα. Μήπως η ηλική η ευδαιμονία επέφερε την πλήρη αποχάβρωση? Δηλαδή οι άνθρωποι σήμερα, οι σύγχρονοι νεόρινες, προτιμούν Χριστό και Αντίχριστό? Μήπως η φιλία του κόσμου, η φιλία τους με το πνεύμα του κόσμου, τους καθιστά αυτομάτως εχθρούς του Κυρίου μας? Μήπως εδώ είναι το σημείο της γραφής που λέγει ότι ο λαός μου με αγγίζει με το στόμα, με τα χείλη, αλλά με την καρδιά του δεν με τιμά? Στο κατά Μαρθαίον Ευαγγέλιο λέγει: όμως και πολλοί από τους άρχοντες επίστευσαν στον Ιησού Χριστόν ότι είναι ο Μεσσίας, όμως δεν τον ομολόγησαν φανερά, διότι εφοβήθησαν μη θεωρηθούν ως αποσυνάγωγοι. Μήπως και σήμερα ιερείς, αρχιερείς, θεολόγοι, γραμματιζούμενοι, διαβασμένοι φοβούνται να ομιλήσουν για το χάραγμα του Αντιχρίστου? Πού ήταν η Εκκλησία? Θα σας το πω υπεύθυνα και δεν καταλαβαίνω και δεν φοβάμαι τίποτα. Πού ήταν η Εκκλησία όταν αστυνομικοί, πυροσβέστες έλαβαν το χάραγμα στην Ολυμπιάδα? Έλαβαν όλοι μια κάρτα ασφαλείας με το barcode πάνω. Πού ήταν η Εκκλησία μας? Πότε θα αντισταθεί? Πότε θα ομιλήσουν οι διανοούμενοι? Πότε? Ποτέ. Γι' αυτό μιλάμε και λέμε όχι στην τυφλή υπακοή. Προσέξτε, αδερφοί μου χριστιανοί, ναι στην υπακοή, στα πνευματικά ζητήματα, όχι στα θέματα πίστεως. Έχω τραβήξει βιντεοταγγείες. Σήμερα η παρουσία σας μου θυμίζει το γεγονός του ληστή που εσταυρώθηκε δίπλα στον Ιησού Χριστό και είπε εκείνο το περίφημο: «Μνήστητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». «Μνήστητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Αυτό που θέλω να τονίσω είναι, αδερφοί μου χριστιανοί, ότι πολλοί ενοχλούνται που τους ελέγχουμε. Μήπως προτιμάτε να πονέσουμε τον Ιησού Χριστό? Όχι. Δεν άκουσα? Όχι. Δεν θα κοιτάξει ο Κύριος της δόξης ποιοι ήταν δικοί μας, αλλά ποιοι τον ομολόγησαν, ποιοι συσταυρώθηκαν, ποιοι ήταν σαν τον ληστή και φώναξαν: «Νίστητί μου, Κύριε, εν τη βασιλεία σου». Σήμερα δυστυχώς τα κάστρα παραπέουν. Οι φύλακες Ορθοδοξίας μας επρόδωσαν, αδελφοί μου. Και σας ερωτώ, θέλετε την ένωση με τους ερωτικούς? Δεν άκουσα? Θέλετε να αντισταθούμε? Λοιπόν, εμείς το λέμε στη Μακεδονία: ή ο Θεός με θυμών. Δεν άκουσα? Ή ο Θεός με θυμών. Η τελευταία ομιλία, γιατί πρόκειται να φύγουμε για πορεία από τον αγαπητό μας
και αγωνιστή κύριο Γεώργιο Δουρμούζη, που είναι αυτή τη στιγμή γενικός γραμματεύς του ελληνοορθοδόξου κινήματος του μετόπου. Υποδεχτείτε τον. Συναγωνίστριες και συναγωνιστές, Χριστός Ανέστη! Ο Χριστός μας αναστήθηκε και μαζί του αναστήθηκε για το ανθρώπινο γένος. Αναστήθηκε ως περίλαμπρος νικητής σε μια ξεχωριστή επανάσταση ενάντια στο θάνατο και την αμαρτία. Και αυτή η νίκη δεν στεφάνωσε μόνο το Χριστό μας. Όταν βάλετε η πίστη μας, βάλετε και το έθνος μας. Το ελληνικό μέτωπο, πάντα θασόμενο στο πλευρό της Ορθοδοξίας, είναι αδύνατο να παραμείνει ασυγκίνητο μπροστά στα εγκλήματα των της Κεντρικής Επιτροπής και της Νεολαίας Ελληνικού Μετόπου. Καλούς αγώνες! Χριστός Ανέστη! Και τώρα είμαστε όλοι έτοιμοι για την πορεία προς τη Βουλή των Ελλήνων για να κατατεθεί το σχετικό ψήφισμα και τη θυροκόλληση ειδικού ψηφίσματος. Μην μιλάτε! Ειδικού ψηφίσματος προς τον κύριο Χριστόδουλο. Μπράβο! Που θα πάει Μπράβο! Επιτροπή Ειδική να θυροκολλήσει εδώ στην Αρχιεπισκοπή για να του πει ακριβώς ότι αυτό που κάνει είναι η κερκόπορτα του Βυζαντίου. Πάει να ρίξει την Ελλάδα και να την αλώσει όπως αλώθηκε η Κωνσταντινούπολης. Ό,τι κάνανε οι Κωνσταντινουπολίτε την εποχή εκείνη και πήγαν στη Φεράρα της Φλωροντίας, τώρα γίνεται μέσα στην Ελλάδα μας. Για ποιο σκοπό? Διότι η Ορθόδοξος Ελλάδα είναι η νέα Κωνσταντινούπολης. Ό,τι έκανε ο διάβολος τότε θα κάνει, προσπαθεί να κάνει με την Ορθόδοξη Ελλάδα. Γιατί αν φύγουμε από την πίστη και προδώσουμε την πίστη, οι αλόφιλοι και η μάχαιρα των Οθωμανών είναι κοντά. Δεν λέω για σεισμούς, λοιμούς και καταποντισμούς. Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να πάρει την απάντηση ο κύριος Χριστόδουλος και μετά τα αυτά την απάντηση οι κύριοι βουλευτές που τους ψηφίσαμε για να δούμε μια καλύτερη μέρα και για να επαναφέρουν και το θρήσκευμα στις παλιές ταυτότητες που δεν ετόλμησαν ούτε αυτή η κυβέρνηση να το κάνει. Και αυτό τα γράφουμε, το γράφουμε αυτό, γιατί έτσι πήρε την ψήφο του Ορθοδόξου Ελληνικού Λαού. Τελειώνοντας μία διευκρίνηση από τον θεολόγο τον κύριο Σωτηρόπουλο. Ένα λεπτό. Αδελφοί και πατέρες, εδώ είμαστε συγκεντρωμένοι άνθρωποι και του παλαιού και του νέου ημερολογίου. Επειδή η διαίρεση είναι πολυτέλεια, επειδή η διαίρεση είναι πολυτέλεια, ιδίως αυτή την εποχή, και κινδυνεύουμε οι άπιστοι να μας φάνε σαν λάχανο, γι' αυτό είπαμε να ενισχύσουμε την ενότητα. Εγώ είμαι πνευματικό τέκλο του πρώην Φλουρίνης, του Αυγουστίνου, ο οποίος συμπαθεί τους παλιοιμερολογίτες. Και εμείς συμπαθούμε και παντού το λέω σε αναρρύθμιτες συζητήσεις που έχω κάνει και από κανάλια, ότι η πίστης και με το νέο και με το παλαιό είναι η αυτή, και συμπαθούμε τους παλιμερολογίτες, διότι στις τάξεις του, να μην μιλάτε, στις τάξεις του παλιού ημερολογίου περιέχονται ζηλωτέα άνθρωποι και ήταν συμφορά η διαίρεσης.
Να μην μιλάτε δύο λέξεις ακόμη. Δύο λέξεις. Ίδια πίστη. Να μην μιλάτε. Ποια ίδια πίστη, ίδια πίστη είναι. Δύο λέξεις ακόμη. Να μην μιλάτε όμως. Κάντε ησυχία. Θα δώσουμε ενωμένοι όλοι μαζί τον αγώνα και δεν θα μιλάμε για ημερολόγια και θα μιλάμε, θα μιλάμε. Όχι, θα μιλάμε. Όλη τη δύναμη της ψυχής μου είναι ο αρχιοικουμενιστής, οικουμενικός πατριάρχης, ο οποίος δήλωσε. Τι δήλωσε ο πατριάρχης? Είναι ο φοβερότερος λόγος που ακούστηκε στην εποχή μας. Τι δήλωσε ο πατριάρχης? Δεν τον ακολουθώ, τον κατακρίνω. Τον κατακρίνω, το μυαλό σου λέει που τον ακολουθώ. Λοιπόν, τι δήλωσε? Όλες οι θρησκείες δήλωσε. Βλέπετε μερικοί άτακτα στοιχεία, δεν έχουν μυαλό. Κάντε ησυχία να ακούστε. Αυτά που δηλώνω εγώ τα δήλωσα με θυσίες και τα κηρύττω με θυσίες και υποχρεούται ο καθένας να με ακούσει, διότι δεν λέω δικά μου λόγια. Τι δήλωσε ο Πατριάρχης? Ο φοβερότερος οικουμενιστικός λόγος της εποχής μας. Όλες οι θρησκείες, είπε ο Πατριάρχης, και όλοι οι λαοί τον ίδιο Θεό λατρεύουν με διαφορετικό τρόπο και δεν πρέπει στις άλλες θρησκείες να μιλάμε για τον Χριστό και τον Χριστιανισμό, διότι προσβάλλουμε τις άλλες θρησκείες. Ο Πατριάρχης με αυτή τη δήλωση καθίσταται μέγας αιρετικός. Για ακούστε, για ακούστε, τελειώνω, τελειώνω. Ακούστε να δείτε. Αδελφοί μου, αγαπημένοι αδελφοί, εδώ, ακούστε σας παρακαλώ. Ήρθαμε για ένα σκοπό. Και καλέσατε σε αυτό που βγάλαμε, μην μιλάτε. Αυτό που βγάλαμε. Τι διαπίστη είναι, τι λέτε. Αυτό που βγάλαμε. Τι λέτε. Το Φέιβολα. Καλέσαμε αυτή τη στιγμή τη συμπαράσταση όλων για κάποιο σκοπό. Και γράψαμε μέσα παλαιού και νέου εορτολογίου. Γιατί? Διότι αυτές τις στιγμές ο κίνδυνος είναι μέγιστος από τις αιρέσεις, από το τέμενος του ΟΜΑΡ και από τις ταυτότητες που πάμε και τα διαβατήρια που πάμε να ενωθούμε όλοι για να δώσουμε την κοινή μάχη. Το θέμα μας δεν ήταν αυτή τη στιγμή παλαιό και νέο ορτολόγιο. Συγχωρέστε με. Δεν ήταν το θέμα μας να συζητήσουμε για παλαιό και νέο. Αλλιώς δεν θα βγάλαμε στο Φεβολά να καλέσουμε παλαιό και νέο. Με συγχωρείτε. Αυτά τα θέματα, προσέχτε, τα θέματα αυτά νομίζω ότι γίνονται κατανοητά. Πώς, τι είναι τρόπο? Αφού βλέπουμε σήμερα την κρατούσα εκκλησία, δεν μιλάω για τους πιστούς, μιλάω για τους άρχοντες και μιλάω για τους εκκλησιαστικούς άρχοντες. Αφού τους βλέπουμε ότι αυτή τη στιγμή προσεχώρησαν στην αίρεση, δεν δικαιώνεται ο αγώνας του 24. Τι θέλει δηλαδή, τι κάνει νιάο στα κεραμίδια? Αλλά δεν είναι η ώρα αυτή τη στιγμή ούτε να στυλιτεύσουμε, ούτε τους αδελφούς μας να τους ελέγξουμε. Δεν τους φέραμε εδώ για να τους ελέγξουμε. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Εγώ πιστεύω ακράδαντα ότι ο κύριος Σωτηρόπουλος μέσα στην τυχή του και κατά βάθος είναι παλαιμολογήτης. Διότι υποστηρίζει την Αγία Ορθοδοξία. Ούτε παλαιομερολογήτης, ούτε νεομερολογήτης, ορθόδοξο. Ωραία. Ορθόδοξο. Και Έλληνας. Λοιπόν, τελείωσε κάθε παρατσίγηση. Παρακαλώ.
να προχωρήσει το ιερατείο. Όσοι ιερωμένοι υπάρχουν, αρχιερείς, ιερείς και μοναχοί, να προχωρήσουν. Η πορεία επίσης όσοι φέρουν τις πινακίδες και τα πανό, να προχωρήσουν με μία τάξη. Θα προχωρήσουμε προς την Ομόνια και θα στρίψουμε από την οδό, από τα Χαστία για Σάκη, από την οδό Αρσάκη. Από την οδό Μπενάκη θα μπούμε στη Σταδίου και θα προχωρήσουμε προς τη Βουλή των Ελλήνων με τα συνθήματά μας, με τις δουντούκες μας, να πάμε ωραία και πρέπει να καταθέσουμε τα ψηφίσματα σε αυτούς τους Έλληνες που μας εκπροσωπούν. Μήπως κάποτε ο εγκέφαλος των Ελλήνων, η σκέψη των Ελλήνων, η Βουλή των Ελλήνων αλλάξει επιτέλους. Βέβαια με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού. Άντε λοιπόν με το καλό και με τη νίκη. Χριστός Ανέστη. Αλλά ποιο είναι σύντομο. Νόημα, το Άγιο Όρος δεν θα αφήσει την παράδοση να σβήσει. Το Άγιο Όρος δεν θα αφήσει την παράδοση να σβήσει. Άγιο Όρος δεν θα αφήσει την παράδοση να σβήσει. Thank you.
καιρών δείτε αυτές τις σφαγές που έχουμε. Μασόνοι, φασίστες, δολοφόνοι, μασόνοι, φασίστες, δολοφόνοι. Από την Παιανία, έξω το τζαμί. 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 Από την Παιανία, από την Παιανία. Παπά ή τον Βούδα να είμαστε εχθροί του Ιησού και φίλοι του Ιούδα. Αγάπησε μας Ιησού, Θεέ της σωτηρίας, Μητρός Παρθένου, ο Υιός της ταπεινής Μαρίας. Που κατέβεις χαμηλά με τις καρδιές των άλλων. Θα μας δείξει που με πήρε στο πρωί. Ελλάδα, λιμένη,
στο συνέδριο των αιρετικών. Όχι στο συνέδριο των αιρετικών. Όχι ηλεκτρονικές. Όχι στις ταυτότητες τις ηλεκτρονικές. Όχι στο τέμενο, στο Οθωμανικό. Όχι στο τέμενο, στο Οθωμανικό. Όχι στο τέμενο, στο Οθωμανικό. Όχι στο συνέδριο το οικουμενικό. Όχι στο συνέδριο το οικουμενικό. Όχι στο συνέδριο το οικουμενικό. Υπάρχει κάποια εκδήλωση εδώ και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε περισσότερο. Εδώ θα υπομείνουμε λιγάκι, γιατί πρέπει η ειδική επιτροπή να πάει να καταθέσει το ψήφισμα στη Βουλή των Ελλήνων. Έτσι θα περιμένετε και θα έρθουμε πάλι να τα πούμε. Δεν είναι οι ώρες μόνο για διαμαρτυρίες και φωνές, είναι και η ορθοδοξία μας. Εμείς θα πάμε, εμείς λοιπόν αυτή την ώρα είμαστε εδώ για
να δώσουμε μαρτυρία πίστεω, για να πούμε ολόκληρη την αλήθεια, είτε μερικοί το αντιλαμβάνονται, είτε όχι. Λοιπόν, κάποιος να λέει τα συνθήματα, έχετε μετά. Μην επιτρέψω τον άνθρωπο που απόφαση περί αναγκαίρσεως βαμβού. Επίσης, ας μην επιτρέψουμε για να κατασκευαστεί ούτε το πολιτισμικό κέντρο του Ισλάμ. Και προφανώς, μην ξεγελιάστε, δεν πρόκειται για ένα προτένενο διαπροσευτή. Ζητούμε να Τζόρτζης περιμένει στην είσοδο του Βασιλείου Σοφίας. Θα μου δώσει διεύθυνση για το όνομά σου. Thank you.
ώστε τα αίματα των ηρώων και τα κόκαλα που είναι σπαρμένα να έχουν αυτήν την ώρα θλίψη άφατον για το ποιοι κουμαντάρουν, ποιοι κατευθύνουν και ποιοι προδίδουν Ορθοδοξία και Ελλάδα. Θέλω όμως να πω στην αγάπη σας ότι ήταν πραγματικά θερμή από όλους η αποδοχή των ψηφισμάτων. Τώρα το αποτέλεσμα θα μου πει η αγάπη σας μετράει. Αλλά επειδή εμείς δεν είμαστε μόνοι, έχουμε Θεό παντοδύναμο που παρακολουθεί άγρυπνα κάθε κίνηση και κάθε προσπάθειά μας. Γι' αυτό λέγω στην αγάπη σας, αφού ευχαριστήσω προσωπικά αλλά και εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής όλους αυτούς που ξενύχτησαν, όλους αυτούς που έτρεξαν, όλους αυτούς που θυσίασαν κάτι από τον εαυτό τους και από την καθημερινότητά τους για να πραγματοθεί η σημερινή μεγαλειώδης ενώπιον Κυρίου πνευματοφόρος και Αγία εκδήλωση. Και δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι ο θρίαμβος της Αναστάσεως γίνεται με την σημερινή ομολογία στα πέρατα της ανθρωπότητος και στα Άγια, Όσια και Ιερά του Ελληνικού Ορθοδόξου Έθνους. Επίσης, ευχαριστούμε εκ βαθέων όλους εκείνους που είτε ως στρατηγοί στην Παιανία παρίστανται εις αυτήν την εκδήλωση, όπως είναι ο κύριος Δημήτριος Χιλάκης. Άξιος. Ο κύριος Ιωάννης Πρωτόπαπας και ο κύριος Αναστάσιος Μάδης και όλοι οι άλλοι, επώνυμοι και ανώνυμοι, αλλά ιδιαίτερα θέλω από τα βάθη της ψυχής μου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ, αλλά και να συγχαρώ νέους και γέρους που ήρθαν από τη Βόρειο Ελλάδα, τη Μακεδονία μας, την ελληνική Μακεδονία μας, τη συμπρωτεύουσα, την Θεταλία, τη Λάρισα, το Βόλο, τον Τύρναβο και Λαμία και όλα
τα βόρεια σημεία, ακόμη Καβάλα και Αλεξανδρούπολη, αλλά και την Πελοπόννησο που βρίσκεται εδώ, την Πάτρα, με ιερείς, αρχιερείς και λαό, την όμορφη και πάντοτε ορθόδοξη, Κάριστο και ολόκληρη την Εύβοια και τη Χαλκίδα. Όλοι αυτοί θέλουν το χειροκρότημά σας. Όλοι αυτοί που βρίσκονται εδώ, κλήρος και λαός, θα δώσουμε μία υπόσχεση. Γιατί σας λέγω ότι τα πράγματα γίνονται δυσκολότερα, αδέλφια. Και οι αγώνες μας πλέον, όχι δεν τελειώνουν, ακόμη δεν αρχίσανε. Αλλά πρέπει να ξέρουμε ένα πράγμα, ότι έχουμε ένα κρατεό και μεγάλο όπλο. Το όπλο είναι η προσευχή, αδέλφια μου. Είναι η ομολογία της πίστεώς μας προς πάσαν κατεύθυνση. Είναι η αγάπη που πρέπει να έχουμε ο ένας τον άλλον και να μην είμεθα δήθεν. Όπως είπα και κάτω στα προπήλαια, εάν θέλει το Πάτριο Εορτολόγιο, ανοίγει την Βασιλεία του Θεού. Εάν θέλει, ξανά συνθλάζει τα δεσμά του Άδη. Δένει το ακάθαρτον πνεύμα και την επαγγελία του Κυρίου την πραγματώνει, που θα ερωτήσει τον Πατέρα και άλλον παράκλητον θα στείλει το Πανάγιον Πνεύμα, που τώρα είναι αόρατο, αλλά ορατό με την παρουσία της αγάπης σας, με τον ομολογιακό αγώνα, με την μαρτυρία της πίστεως. Θα γίνει σαφέστερη, πιο συγκεκριμένη, και όλος ο κλήρος και ο λαός αναστημένη, δυνατή και χαρούμενη θα ψάλουμε το Χριστός Ανέστη, ζώντας την δική μας συνανάσταση, την δόξα της Ελλάδος και την λύτρωση ολοκλήρου του ανθρωπίνου γένους. Εγώ δύο λόγια θα σας πω για να κατανοήσουμε την αξία του αγώνα αυτού. Το 1986 που θελήσανε να βγάλουν ηλεκτρονικές ταυτότητες και να έχουμε στη φωτογραφία της ταυτότητας το barcode των εμπορευμάτων, πάνω από το κεφάλι μας δηλαδή, θα είχαμε το 666. Το έτος 1986 έγινε και ο νόμος, αλλά έγινε και η πρώτη πανθρησκευτική συγκέντρωση και αιρετική στην Ασίζη της Ιταλίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι οι εχθροί χτυπάνε με σχέδιο. Δεν είναι χωρίς σχέδιο. Και αυτός ο αγώνας που κάνουμε έχει την ευλογία του Θεού. Εμείς είμαστε αδύνατοι, αλλά έχει την ευλογία του Θεού, γιατί 18 ολόκληρα χρόνια δεν πήραμε ηλεκτρονική ταυτότητα. Το καταλάβατε αυτό? Και αυτό οφείλεται στους αγώνες. Και να μην λένε μερικοί ότι τι κάνατε και τι θα κάνετε. Όχι, εμείς θα αγωνιστούμε όσοι και να παραμείνουμε μέχρι τέλους υπέρ της Ορθοδοξίας και της Ελλάδος. Πόσα λεφτά μας δώσανε, πέστε τα! Το μικρό πίμιο ευδόκησε ο πατήρ. Και να ξέρετε αυτές τις στιγμές ότι στις συγκεντρώσεις αυτές που γίνονται, που απαιτούνται χρήματα πολλά,
δηλαδή εκατομμύρια, δεν σας το κρύβουμε. Αυτά βγαίνουν από το αίμα και τον υδρότα ορισμένων πιστών. Δεν πήραμε χρήματα από πουθενά. Γι' αυτό έχουμε και την ευλογία. Και ξέρετε τι λέμε μέσα στο ψήφισμα που στείλαμε στο Χριστόδουλο. Κατέβασες 3,5 εκατομμύρια κόσμο, αλλά δεν έκανες τίποτα. Γιατί δεν έχεις την ευλογία του Θεού. Γιατί δολιχοδρομείς. Γιατί άλλανες το λαό και άλλα πράττει. Και είσαι παραβάτης των θείων καιρών κανόνων. Και προσβάλλεις την Αγία Ορθοδοξία και το Πνεύμα το Άγιο όταν καλείς όλους αυτούς τους αιρετικούς και προσβάλλεις το σώμα της Εκκλησίας που είναι ο Ορθόδοξος ελληνικός λαός. Γι' αυτό λοιπόν κουράγιο. Εμείς θα αναμένουμε την Θεία Επέμβαση. Το καθήκον μας το κάναμε. Να ευχαριστήσουμε τον Θεό που μας έδωσε την δύναμη να είμαστε μέχρι εδώ και να έχουμε την μαρτυρία της πίστεως, διότι τα ονόματα γράφονται εν το ουρανό. Και μην νομίζω ότι είμαστε μόνοι μας, νέφος περικείμενων Αγίων ευρίσκεται κοντά μας. Λοιπόν, ας τελειώσουμε την απόψινή βραδιά. Να δοθούν σύντομοι χαιρετισμοί και να απαιτηθείτε εν ειρήνη να τελειώσουμε για να προχωρήσει και ο δρόμος της κοινωνίας. Δεν θα ψάρουμε το αυτό. Από τη Θεσσαλονίκη σας χαιρετούμε, αναφορούμε με την ελπίδα ότι θα επανέλθουμε, διότι σήμερα μάθαμε ότι το Ευρωσύνταγμα είναι τελεσίδικο γεγονός και θα αναμένονται μεγάλες κινητοποιήσεις. Το μήνυμά μας δεν είναι μόνο ορθοδοξία ή θάνατος. Από εδώ και στο εξής ο λαός θα φωνάξει ελευθερία ή θάνατος. Η Θεσσαλονίκη σας κρατά. Με τη σειρά μας και εμείς από την Παιανία, την αγωνιστική και την αμυνόμενη, θέλουμε να ευχαριστήσουμε πρώτα τους συμμετέχοντας στρατηγούς που είναι και μέλη του Σωματείου Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, τον στρατηγό Δημήτρη Χιλάκη, τον στρατηγό Γιάννη Πρωτόπαπα, τον στρατηγό Αναστάσιο Μάδη και τον στρατηγό Γιάννη Κούρβα που παρίστανται και τους ευχόμαστε να είναι πάντα μπροστάριδες στους αγώνες μας. Επίσης, θέλουμε να ευχαριστήσουμε τα σώματα ασφαλείας που ευγενώς μας βοήθησαν στην προσπάθειά μας να παρουσιαστούμε εδώ. Τους ευχαριστούμε γιατί και αυτοί είναι κομμάτι από την ψυχή μας και από το σώμα μας και είναι και αυτοί κομμάτι από την ορθοδοξία μας και τους ευώθη Θεόθεμη χάρης να ακούσουν και αυτοί δυο λόγια για τους αγώνες περί της ορθοδοξίας. Ζήτω η ελληνική αστυνομία! Ζήτω! Τώρα ναι, όλοι μαζί. Το Χριστός Ανέστη. Χριστός Ανέστη. Amen.
Ζήτω η Ορθοδοξία! Ζήτω! Ζήτω το ελληνικό έθνος! Ζήτω! Και να ζήσουν όλοι οι αγωνιστές! Ζήτω! Από το 1986 μέχρι σήμερα! Να είστε καλά! Ένα πράγμα προτού φύγουμε, θέλω να τονίσω στην αγάπη σας. Εμείς που είχαμε την υπομονή μέχρι το τέλος, γιατί υπομονής έχουμε χρειά, σας λέω υπεύθυνα ότι τα 20 χρόνια του ομολογιακού αγώνος ήτανε αταλάντευτη και απρόδοτη η πορεία. Σας θέλουμε κοντά μας, δυνατά, με σιγουριά, με πίστη, με πραγματική γνώση ότι ο αγώνας αυτός είναι θεανθρώπινος. Παρουσιάζεται η ανθρώπινη μορφή του, αλλά ενεργή, στρατολογή, εν ονόματι Κυρίου, το Πανάγιον Πνεύμα. Ας φύγουμε πλημμυρισμένοι με την παρηγορία του, ας φύγουμε ενισχυμένοι με την ελπίδα του Κυρίου και με το ανέσπερον φως της Αναστάσεως και τη χαρά, μεταλαμβαδεύοντας τα μηνύματα άοκνα προς πάσαν κατεύθυνση και προσευχόμενοι ενώπιον Κυρίου Σαββαώθ για να πραγματοθούν δια της Θείας επεμβάσεως. Εν κατακλείδη ας αναβοήσομεν νοερός, ανάστηθη Κύριε ο Θεός μου, υψωθήτω η γύρ σου, μη επιλάθου των παινίτων σου εις τέλος. Χριστός Ανέστη, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Ζήτω Θεός. Όλοι πες τους να διαλυθούν, να τα πείτε. Χρόνια πολλά κύριε Αντρέα. Να λύσουν τον δρόμο, να λύσουν τον ψύχος. Να λυθώς αμέσως.